Πιο δυνατά. Πιο κοντά λίγο, Βασίλη. Σε σχέση με κάποια πράγματα, σε σχέση με το φαν. Θέλετε να ακούσετε λίγο. Δήμος Καλαμάτας έχει εξασφαλίσει από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ένα φαν. Αν θέλετε κάτι λίγο ησυχία. Το οποίο μετράει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ξέρετε ότι η Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας για αυτή τη δουλειά. Στην ουσία, ο Δήμος Καλαμάτας, έχοντας το ΒΑΝ, κάνει δουλειά της Εθνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Δηλαδή, οι μετρήσεις είναι της Εθνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας από αυτές που γίνονται. Λοιπόν, το ΒΑΝ το οποίο έχει ο Δήμος Καλαμάτας μετράει από 100 kHz έως 6 GHz συχνότητες και είναι αυτό που λέμε συχνοεπιλεκτικό σταθμός. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ξεχωρίσουμε διάφορες μπάντες συχνοτήτων και να κάνουμε συγκεκριμένες μετρήσεις μέσα σε αυτές τις μπάντες. Τις μετρήσεις βέβαια δεν τις κάνουμε εμείς, οι μετρήσεις γίνονται αυτόματα, εμείς δεν έχουμε καμία παρέμβαση, κανένας δεν μπορεί να κάνει καμία παρέμβαση σε οποιαδήποτε μέτρηση του ΒΑΝ. Το ΒΑΝ στείνεται σε ένα σημείο και οι μετρήσεις γίνεται μια παραμετροποίηση στην Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και οι μετρήσεις αρχίζουν και ανεβαίνουν live στο διαδίκτυο. Είναι live και είναι και ανοιχτές προφανώς σε όλους έτσι να τις βλέπουν. Το ΒΑΝ σαν κομμάτι της Εθνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας είναι κομμάτι του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων που, από όσο γνωρίζω, το διαχειρίζεται η Επιτροπή. Επίσης, υπάρχει ένας ακόμα σταθερός σταθμός του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων πάνω στο Πνευματικό Κέντρο, το οποίο μετράει επίσης από 0 έως 6 GHz, αλλά δεν είναι συνοεπιλεκτικός, δεν μπορείς να διαλέξεις μπάντες αυτό, αλλά βλέπεις τη συνολική έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Λοιπόν, το ΒΑΝ τώρα αυτό, έχει αποφασίσει ο Δήμος και το έχει βάλει σε διάφορα σημεία. Πήγε σε ορισμένα σχολεία, σε νοικιαγωγεία, πήγαμε στο ΤΕΙ, στο νοσοκομείο, όπου εν πάση περιπτώσει συνήθηκε και όπου μπορέσα. Και βέβαια τοποθετήθηκε και για 14 νομίζω περίπου ημέρες μπροστά στο πνευματικό κέντρο που είναι οι δύο σταθμοί βάσης της ΜΥΙ. Οι μετρήσεις που έχουμε ως τώρα από όλη την πόλη είναι πάρα πολύ χαμηλές. Και στην πλατεία οι μετρήσεις που έχουμε είναι πάρα πολύ χαμηλές. Εννοείται ότι είναι πολύ πολύ πιο χαμηλά από τα όρια έτσι, ασφαλείας. Δηλαδή να καταλάβετε ότι στη συχνότητα στα 3,4 με 3,7 GHz που μέσα εκεί είναι και άλλα πράγματα, αλλά στα 3,5-3,6 GHz είναι και ο σταθμός βάσης της WIN. Βλέπουμε μια ένταση ηλεκτρικού πεδίου γύρω στα 0,2 βόλτ ανά μέτρο με ένα όριο 47. Έτσι, 0,2 με ένα όριο 47. Και όταν σε άλλες περιοχές που είναι αρκετά μακριά, όπως το Έκτορ ή ο Καλαμάτας, βλέπουμε μια ένταση ηλεκτρικού πεδίου σε αυτή τη συχνότητα 0,1 βόλτ ανά μέτρο. Έτσι. Αυτά όλα είναι live, μπορεί ο καθένας να τα δει, γιατί τώρα διαλέγω κάποιες τιμές βίντεο, όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και διαχρονικά για το διάστημα που ήταν εκεί, ποιες είναι οι μετρήσεις. Δηλαδή, αυτό που μπορώ να δω είναι ότι από τη μια είναι πολύ πιο χαμηλά από τα όρια ασφαλείας που υπάρχουν, από τα όρια έκθεσης. Τα οποία μάλιστα όρια έκθεσης αυτά που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα, αυτά που χρησιμοποιεί η Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, είναι στο 60%. Είναι το χαμηλό όριο, δηλαδή είναι ορισμένο στο 60% του ορίου που επιβάλλεται από τους διεθνείς κανονισμούς, δηλαδή είναι πιο κάτω. Εν πάση περιπτώσει,
το συνδέσμα αυτό που βγαίνει είναι ότι οι μετρήσεις είναι πάρα πάρα πολύ χαμηλές και στα 3,5 GHz που δουλεύει ο σταθμός βάσης δεν φαίνεται κάτι σημαντικό, τουλάχιστον ως προς τη μέτρηση, έτσι. Και βέβαια όλοι μπορείτε να το δείτε και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας, έτσι είναι. Αν μπείτε στο Google και γράψετε πίσω... Μα το σώμα νούμερα. Ρε, ρωτήθηκα εγώ αν θέλω να είμαι μέρος του πειράματος. Όχι. Αυτό το βασικό ερώτημα. Κύριε Τσίχνη. Να μιλήσω. Κύριε Τσίχνη. Αφήνετε να τελειώσει ο κύριος. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Δεν θέλω να είμαι πειραματόζω. Μπορεί να μου δώσει ένα χάρτη που να λέει ότι δεν επιτρέπω από αυτή την αηδία. Βομολογίες μέσα εδώ δεν επιτρέπω. Δεν είναι βομολογία αυτό. Όχι, δεν είναι. Αυτό που είπε. Δεν θα ακούσεις βομολογίες. Ότι λέτε οι κουταμάρες και καθόμαστε και σας ανεχόμαστε. Σε παρακαλώ πολύ. Άμα δεν έρθες πέρας έξω. Εμείς σας ψηφίσαμε και εμείς σας πληρώνουμε. Το καταλάβατε. Δεν είναι λόγος να κάνεις αυτό που θέλουμε εμείς. Δεν θέλουμε αυτή τη μάρτα του καντίνου. Κύριε, μπορείτε να περάσετε έξω. Περάστε σας παρακαλώ. Περάστε σας παρακαλώ έξω. Μη θέλετε να οξύνετε το κλίμα. Συνεχίστε. Να ολοκληρώσετε για να ακούσετε τα μόνο που λέω είναι οι μετρήσεις είναι online. Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση σε αυτές τις μετρήσεις. Το βαν δουλεύει με ηλιακή ενέργεια και όπου τοποθετείται αρχίζει και μετράει. Μετά μια μέρα παραμετροποίηση, όλα είναι online, μπορείτε να τα δείτε. Και επίσης βέβαια μπορεί να αποφασίσει και ο Δήμαρχος εδώ πού αλλού θέλουμε να το βάλουμε και σε ποια άλλα σημεία. Γιατί εμείς προσπαθούμε να καλύψουμε. Σας παρακαλώ. Γιατί διακόπτεται τον ομιλητή. Δεν επιτρέπεται. Τα ίδια θα λέμε. Έχετε να προσθέσετε το κανό. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία. Ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία. Θέλω να δείξω σε κατανόηση. Θα έχουμε και άλλο θέμα. Έχω στην Ιαπού δεν θα έχετε αναφερικά. Λοιπόν, δεν πειράζει. Για τον πολιτών, αυτό και να κρατηθούσαστε. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία, προχωράμε στην ψηφοφορία. Ο Δήμαρχος του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν έπαιρσε την υγεία των πολιτών. Να σας πω, ποιος στιγμές τα λάθη σας.